παρακαλούμε. Τι. Που είναι και μια ψυχή. Να σας καλωσορίσουμε και στη φετινή χρονιά μετά από δύο χρόνια απουσίας. Το ευχάριστο είναι ότι δεν λείπει κανείς από την παρέα μας. Είμαστε όλοι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι προσέξαμε και προσέχουμε. Βέβαια, οι συνθήκες είναι άσχημες λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν πανηγυρίζουμε εδώ, ήρθαμε απλώς για να κάνουμε το γνωστό συναπάτημα και να βεβαιωθούμε ότι όλοι είμαστε παρόντες, υγιείς. Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ. Από πολλές ομάδες αυτή είναι η φιλία μεταξύ των αθλητών του μπάσκετ και των παραγόντων. Και να καλωσορίσουμε εκτός από το καλωσόρισμα του Γιώργου του Λάζαρη. Έρχεται. Έχουμε μια σημαντική βράβευση όπως συνηθίζεται φέτος του ανθρώπου που όλοι αγαπάμε και λατρεύουμε και τον έχουμε σαν πατέρα μας. Αλλά καλύτερα αυτό να το πει ο επίτιμος περσινός βραβεύου. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Ο κύριος Μπογκατσέτης όταν θα έρθει η ώρα του. Προς το παρόν ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Σπακίν θα κάνει ο πρόεδρός μας, ο κύριος Μπολάτογλου. Αυτό εγώ να σας υπενθυμίσω και να σας πω ότι υπάρχει εδώ ένα κουτί και μετά το χορό μας θα δοθεί είτε στους γιατρούς του κόσμου είτε για αγορά τροφίμων για το λαό της Ουκρανίας. Όποιος θέλει μετά μπορεί να συνεισφέρει ό,τι θέλει. Και πάλι καλωσορίσατε, να περάσετε καλά. Σε λίγο θα βγουν και τα αρνιά. Και έχει το λόγο ο πρόεδρος ο κ. Κάπως όλα, Κωνστέ. Δεν υπάρχει. Ο Γιώργος θα είπες. Έρχεται. Εντάξει, από την πλευρά μου να σας καλωσορίσω στο αρχοντικό Αλεξανδρίδη. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάντα ήμασταν παρέα, έτσι μεγαλώσαμε μπασκετικά. Και το ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε παρέα, να θυμόμαστε παλιές καταστάσεις, να βρισκόμαστε, να βλεπόμαστε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο τρίτος χρόνος, δύο χρόνια δεν έγινε, φέτος γίνεται. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Εγώ απλά θέλω να πω ότι για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, κάποιοι κοπιάσανε πάρα πολύ. Η γνωστή τριάδα Αλεξανδρίδης, η Πόπη και ο Μίμης ο Μαλαματενάκης, συνεπικούρησαν ο Γιώργος ο Λάζαρης που τώρα έρχεται με πράγματα και ο Σωκράτης ο Ηλιάδης, αλλά MVP είναι ο Στάθης. Πέισο 3 ταμπλό, βλέπετε. Δεξιά, δυο αρνιά, δυο κοντοσούπια. Απ' 7 η ώρα είναι εκεί. Πειράζει που είναι κοντά στον Αλεξανδρίδη όμως. Πειράζει, Πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, με το σημείο ηγέτη εδώ, ρε. Ποιον. Λάκης Πεντέστης. Φυσικός ηγέτης, βέβαια. Φυσικός, γι' αυτό και κάθεται εκεί. Έχεις πέσει πολύ στα μάτια. Επικεφαλής. Λοιπόν, έχεις πέσει πολύ στα μάτια μου μετά από αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Συνεχίζουμε να πει δύο κουβέντες ο προηγούμενος βραβευτής. Μπράβο κύριε Μπολότσο. Και να προτείνει τους επόμενους. Καταρχάς, το βίντεο που θα βγει θα το δημοσιεύσουμε και θα δείξουμε. Εννοείται. Θα εκφραστώ. Θα εκφραστώ όπως ξέρω εγώ. Έλα στο λακάμι, έστω παπαδιά. Πέστα, εσένα. Άλλωστε, σαν δάσκαλος φόρος, αλλά λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Δεν θα το κόψω. Πρέπει να το κόψω αυτό τώρα. Κυρία καθηγήτρια, με συγχωρείτε, αλλά... Στην ευλογία μου, Κώστα. Κυρία, αυτή τίμησε τον Παναγιώ του Γιαννάκη, μεγαλύτερο άρχοντα μας και μπασκεμπολίστα, εν πάση περιπτώσει. Κανονικά, εδώ έπρεπε να μιλήσει ένας της Νίκαιας, γιατί αυτοί τον έχουν ζήσει. Εγώ τον έζησα τα μετέπειτα χρόνια και πιο πολύ τώρα τελευταία. Θα ξεκινήσω από μια... έτσι καλαμπούρι είναι και έχει γίνει αυτό που μου είπε ο Σταύρος ο Δουδής μια φορά στην Ακαδημία. Σε ένα μέρος του Κυρκής, δεν ξέρω ποιο χωριό τι ήταν, γίνεται ένα γήπεδο. Ξαφνικά οι πάντες του Δήμου, αυτά δεν ξέρω τι. Και λέει αυτός που μιλάει, παρακαλώ λέει,
τον κοινοτάρχη να κηρύξει την έναρξη των αγώνων. Βγαίνει αυτός, κοιτάζει, ωραία είστε μάγκες. Άντε αρχίστε πάμε και δώσουμε. Και γίνεται κάτω χαμός. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, γίγαντας ο Κρύθαρης, άντε τα κοντοσούλια να φάμε να τελειώσουμε. Πρέπει για αυτόν τον άνθρωπο, τον Βύρον τον Κρύθαρη, θα σου θυμίσω κάτι Βύρονα που μπορεί να μην το θυμάσει. Γιατί δεν το θυμάσαι. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε μη πω Αγγέλο στο Μαρούσι, εσύ ρε μαλάκα μπόγα μου λέει το καλούπι έχει σπάσει ξαναβγαίνει. Έτσι μήπω. Το καλούπι του Βύρονα δεν μπορεί να ξαναβγεί ποτέ. Τόσο άνθρωπο που έδωσε την ψυχή του για την ίδια, για τον ελληνικό, που έβγαλε τόσα παιδιά, ώρες ατέλειωτες με τον Θοδωρός, γιατί δεν τον ήξερε, ο Θόμας δεν του βέβαια, που λέει ώρες ατέλειωτες στο γήπεδο. Και μόνο που έβγαλε το μεγαθύριο αυτό που λέγεται Παναγιώτης Γιαννάκης, τα όλα περιπέτουν. Όταν πήγες μια φορά Βύρονα στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, έκανα στην Πελοπόννησο. Στο Πανεπιστήμιο μιλάγαμε, μας φώναζε ο δάσκαλος Αναφασιάδης, λέγαμε κάποιες κουβέντες και λέω υπήρχε τότε η φιλοσοφία, η εμπειρική και οι γυμναστές. Αυτό όμως το ξεκαθάρισε ο δάσκαλος Αναφασιάδης, γίνανε σχολές, οπότε ένας που είναι πολυτεχνείο, δεν μπορεί να μιλάει για πολιτή, σημασία δεν είναι γυμναστής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Βύρονας, και ο οποίος πήγε στην Πελοπόννησο και βγήκε ένας βλάχος που βαγγίνησε από την τέτοιο, από το μια σμήνη και μου λέει αυτό και μη στεφά και δεν πας πίσω. Πώς πήγε ο κύριος Κρυθάρης εκεί και δεν πας πίσω. Ποιος είσαι, σε ξέρει η μάνα σου, ακόμα δεν σβήγει τα μία. Δεν ξέρω πώς το μεταφέραν στον Βύρονα και με πήρε τηλέφωνο το θυμάσαι αυτό. Και μου έκανε ένα παράπονο εγώ θα λέω, είχα πει ποια ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, ο Βύρονας αφιέρωσε τη ζωή του στην Νίκαια, έδωσε όλη την ψυχή. Στο μπάσκετ γενικά. Στο μπάσκετ γενικά, πού να πήρε, στο χάντμπολ. Ο Νταλασμίκη έκανε μόνο στην Νίκαια. Φτάνει Μπόγα, φτάνει Μπόγα. Γιατί φτάνει. Φινάνε. Όχι, όχι, μην μιλάτε. Όμως, δύο τρεις κουβέντες θα πω, δεν θα πω πολλά πράγματα. Το σημείωσα για να μην το ξεχάσω, επειδή είμαι και στο Facebook. Διάβασα από χτες, μάλλον έκανες μία αναφορά στη γυναίκα σου και έγραψες ο επίγειος άγγελος τι μου βρήκε. Και αυτό με συνεκίνησε, διότι φαίνεται ότι ο κύριος Κρύθαρης με τη γυναίκα την οποία ζει, που την όρισε από τα παιδικά του χρόνια, όπως και εσύ Λάκη, πόσα 60 χρόνια με τα πιάνω, γιατί εδώ έχουμε και κάποιους αλεπουδιάριδες, δεν είναι όλοι. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει αυτόν τον άνθρωπο, την αγάπη, τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια που έχει σαν άνθρωπο και κατεπέτει σαν τον πολιτή. Έτσι. Έδωσε τα πάντα, συνεχίζει να είναι κοντά μας και αυτό που σου εύχομαι φίλε Βύρονα να είναι σε πάντα υγιής, να είσαι κοντά μας και να διασκεδάζουμε και να γελάμε γιατί αυτό μας έχει μείνει. Μια στην Ουκρανία, μια από εδώ από εκεί. Αυτά έτσι σε λίγα λόγια. Να είσαι καλά και... Ας αρχίσουν τα πελεζούδια. Από αυτή η κυρία και ο πατρίς με προγράμματα και προχωράμε στην απονομή. Να είστε καλά. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα πρόσφατα. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια γιατί είμαστε και νικαιώτες με την οικογένεια Κρύθαρη. Όταν λοιπόν τοποθετήθηκα στο Επαγγελματικό Λύκειο Νίκαιας και αναζητώντας έτσι τρόπους με τους οποίους μπορούσα να βγάλω αυτό το σχολείο στον αφρό, γιατί είχε αρκετά προβλήματα, φωτίστηκα οδηγώντας να του δώσω το όνομα Παναγιώτης Γιαννάκης. Από πού όμως τα ξεκίνησα, αφού τον ίδιο τον Παναγιώτη τον ήξερα μόνο από την τηλεόραση. Από πού λοιπόν, αμέσως από τον Βύρονα τον Κρύθαρη. Και αν εξασφάλιζα τον ναι του Βύρονα, τότε όλα ήταν γεγονός, θα γινόντουσαν. Θα γινόταν γεγονός. Πηγαίνω λοιπόν και το βρίσκω στο κατάστημα που διατηρούνε. Του λέω λοιπόν τη σκέψη μου. Ο Βύρονας σκέφτεται. Αρχίζει να βηματίζει πέρα δόθε. Είπα, το χάνω. Δεν πρόκειται. Έχει τα βάλει τα χέρια, πάει έρχεται. Και γυρίζει και μου λέει, είναι λίγο για τον Παναγιώτη ένα σχολείο. Του λέω, συμφωνώ μαζί σου, αλλά ένα σχολείο έχω, αυτό μπορώ να του δώσω. Αναγνωρίζοντας, έτσι γιατί είμαστε συντοπίτες, νικαιώτες γέννημα θρέμα, στον μεγάλο αυτό συντοπίτη μου θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, αυτό έχω να του δώσω. Μακάρι να είχα ένα ΟΑΚΑ, αλλά δυστυχώς δεν το έχω. Και πίστεψέ με, του λέω, ότι δεν είναι λίγο ένα σχολείο
να πραγματικά αναφέρει το όνομά του και να έχει ονοματοδότη και τόσο βαριά ταυτότητα, αθλητική ταυτότητα. Δεν άργησα να βάρω τη συγκατάθεσή του, περιττώ να σου πω ότι πέταξα, νόμιζα ότι θα χτύπαγα στην ταβάνη από τη χαρά μου, γιατί εξασφαλίζοντας τη σύμφωνη γνώμη του, ο δρόμος άνοιγε και έγινε γεγονός και πραγματικά δικαιωνόμαστε, γιατί στάθηκε πάρα πολλές στιγμές και στέκεται μέχρι σήμερα στο σχολείο ο Βυρώνας, μαζί βέβαια με τον Παναγιώτη, και την Τετάρτη μεθαύριο έχουμε μια μεγάλη ημερίδα με θέμα οπαδική βία και εκπαίδευση, να γιατί ένα βαρύ αθλητικό όνομα μπορεί να φωτίσει τα νέα παιδιά σήμερα, με κύριο ομιλητή μας τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον αθλητικό δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή και δύο αθλητικούς ψυχολόγους, η μία είναι του σχολείου και ένας εξωγενής. Ευχαριστώ τον Βυρώνα από καρδιάς, γιατί με βοηθάει πραγματικά να λειτουργήσω ως λειτουργός, παιδαγωγός και να ολοκληρώσω το καθήκον μου, αυτό που μου ζήτησε η κοινωνία και η πολιτεία να κάνω. Σε ευχαριστώ, Βυρώνα. Μπράβο, Τζεμούλα. 3 λεπτά και 45 δεύτερα. Παραπάνω, άντε να πάρεις ένα λεπτό, πάμε και αυτό να διακόψω. Με ποια ώρα λες. Με το βάσιτο γράμματος που απέτησες εσύ. Ποιανής χώρας λες. 4 λεπτά. Αγγλία, έχουν 2 ώρες πίσω πάνω. Οπότε μπορώ να πάρω. Παραγγλία. Λοιπόν, ο Κώστας πάντα θέλει να με πειράζει. Το βρίσκει. Με βρίσκει από κούμπι να με πειράζει πάντα. Εγώ πάντοτε καλοδεχούμε, τα δέχομαι, δεν έχει σημασία. Μικρός του δίνα κάτι καρπαδές, τώρα να τη δώσω. Από τότε ταρακουνήθηκε το κεφάλι του και λίγο δούλεψε λίγο το... στο μπάσκετ. Τα πολύ καλά λόγια που είπανε οι προλαλήσαντες εδώ στη σημερινή συγκέντρωση, η οποία είναι σπουδαία, όχι μόνο στην πράξη, γιατί για αυτοί που δουλέψανε κάποια παιδιά τα οποία είναι όχι μόνο αξιόλογα, αλλά είναι και αξιοθαύμαστα, είναι καλλιεργημένα παιδιά και μεγάλο επίπεδο για να προσφέρουν σε εμάς όλους αυτά. Θα ξεκινήσω πρώτα, κάτι πρέπει να πω, αλλά δεν συνηθίζω να γράφω, ποτέ δεν έχω γράψει κάτι για να το πω, να το διαβάσω για να το λέω. Και πάντα θέλω να λέω αυτό που πιστεύω ότι σε όλη τη ζωή αυτό έκανα. Ψέματα δεν έχω πει ποτέ μου. Στην χειρολεξία αυτό και λέω ό,τι μου έρχεται γίνεται στιγμή. Και σκέφτηκα να κάνω ένα μικρό flashback που λένε στα ελληνικά. Γιατί όλη η πορεία μου και μάλιστα μου έδωσε τηλεφωνή αυτή η όλη κατάσταση που ζούμε τώρα. Αυτή, όλοι τους πολέμους με τα αυτά. Και βλέπω, για κάτσε λέω, αυτά τα έχω ζήσει και εγώ αυτά που γίνονται, που πάθανε αυτοί τώρα, που παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Και εγώ όταν γεννήθηκα ήμουνα σε καταφύγιο. Μάλιστα ο πατέρας μου είχε τσαντιστεί εκείνο το βράδυ, τα βράδια εκείνα, και όλο το βράδυ φώναζα γάλα. Λέει, πετάξε τον έξω να ησυχάσουμε τελικά. Ας τον πάρουν βόμβες, ας πούμε, ξέρω τι. Εγώ είχα το γάλα. Μετά από λίγο καιρό άρχισα να ανοίγω την πόρτα και να περνάνε μπροστά κρυφά, μικρό παιδάκι, τώρα να βλέπω περνάνε άρματα, κάτι πολεμικά πράγματα, δεν ήξερα και τι είναι, ας πούμε, αυτά. Μετά από λίγο καιρό αεροπλάνα, ο πάρτος να πετάνε προκηρύξεις. Τι λέγανε, ούτε ήξερα, δεν ήξερα να διαβάζω. Τα μαζεύαμε για καρτάκια εμείς. Μετά από λίγο, πατέρας μου βηματίωση μόνος μου. Από 6-7 χρονών που ήμουνα στο σανατόριο, 17 χρονών. Σανατόριο, δεν είχε βγει πενικυλίνη και τέτοια, όπου έμεινε 17 χρόνια και πέθανε και ο πατέρας μου. Πάλι η σύγχρονη εποχή με τα εμβόλια. Αν είχε προλάβει το εμβόλιο, δεν θα ζούσε ο πατέρας μου. Πήγα και έκανα από τους πρώτους. Προχωράω. Ήμουν φυλάστερο παιδί, πολύ φυλάστερο παιδί. Είχα πρεβατόρια, σανατόρια ο πατέρας μου. Η μάνα μου ξεκίναγε τα πόδια να πάει στον πατέρα μου που ήταν στα Μελίσια, στο μεγάλο τέλος πάντων το νοσοκομείο, με τη φυματίωση. Στο Σιλβανόγλιο, μπράβο.
από την ίδρυσή του. Εγώ ήμουνα στο πρεβαντόριο, γιατί είχα αγνοπάθειες, είχα και τέτοια, στην Πεντέλη, στο Πίκβα, και πήγαινε με τα πόδια η μάνα μου εκεί. Αυτά τα βλέπω τώρα, τα βλέπω, τα ίδια πράγματα κάνουν. Δεν ξέρω, με πιάνει... Λέω, τα περάσαμε. Μετά από λίγα χρόνια έγιναν τα άλλα που γίνανε. Μαλώνανε αυτοί, δεν βρίσκαμε να φάμε, δεν βρίσκαμε να κάνουμε. Να φανταστείτε τι περνάει ένα παιδί, ας πούμε. Είχα φτάσει στο σημείο να φωνάζει από κάτω συγγενείς μου, να φωνάζει, μην μας τον ξαναστείλεις να φάει. Δηλαδή να μην πάνε να φας, σου λέγανε. Είναι τρομερά πράγματα. Αυτά είναι τώρα πάλι. Και λέω, ρε παιδιά, για καθίστε, πού πάμε τώρα. Η μεγαλύτερη χαρά που έχω νιώσει από τότε είναι το ότι, όχι η μεγαλύτερη, το πρώτο βήμα που ένιωσα μαζί με τον Θανόντα, όλοι οι περισσότεροι ξέρετε, τον μεγαλύτερο φίλο μου, μαζί, οι Άγιοι Ανάργυροι μας λέγανε, τον Κούλτο Τσίχλα, πατώντας... Συγχωρέστε λιγάκι την ευαισθησία. Πατώντας την πλατεία του Σιασκένης, λέω, άρε Κούλη τώρα, του λέω, τώρα ούτε θα αρρωστήσει ούτε τίποτα, πηγαίναμε στη Χάνη για πρώτη φορά να παίξουμε μπάσκετ. Άμα δείτε, πολλοί θα είδατε μια φωτογραφία που έχω βάλει που είναι σαν παιδί της Μιάφρα. Με ένα σώρα που έφτιαχνε η μάνα μου, με ένα λάστιχο εδώ και βάζαμε. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Μας δίνανε λίγο γάλα, λίγο αυτά. Έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτά μεγαλώσαμε τότε. Και σιγά σιγά, όλοι ψάχναμε μετά να βρούμε δουλειές, όλοι ψάχναμε αυτά. Και η μεγαλύτερη χαρά που ένιωσα ήταν που ήμουνα σε ένα τραπέζι που κάναμε στη Χάν και ήρθανε παιδιά να φάνε. Άλλα παιδιά να φάνε που ήταν φτωχότερα από εμάς. Και συμμετείχα σε αυτό να σερβίρω. Καταλαβαίνετε τώρα 70 χρόνια και να θυμάμαι αυτή την περίπτωση σαν την καλύτερη χαρά που έχω νιώσει. Που συνεισέφερα στο να φάνε κάποια άλλα παιδιά. Δηλαδή είμαστε στην ίδια κατάσταση τώρα πάλι. Μετά όλο ο νους μου ήταν να δημιουργήσω. Όλο ήθελα να δημιουργώ. Όλοι με φωνάζανε κάτι να κάνω. Δεν έχω κανένα όνομα διαπρεπούς προπονητού, παίκτου ή ξέρω εγώ τέτοιο. Όσοι με ξέρουν γιατί πάλευα σε ένα γήπεδο. Εγώ το ενόμαζα πάντα τον εαυτό μου εργάτη. Πολλοί λένε έκανε λέει το Γιαννάκη λέω. Το Γιαννάκη τον έκανε η μάνα του, δεν τον έκανα εγώ. Οπότε εγώ συμμετείχα. Έτσι τύχη έφερε ένα παιδί, τα ίδια ήταν και όλα τα άλλα τα παιδιά τα καταπληκτικά. Και αυτά προχωρήσαν και κάναν την πορεία τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ να κάθομαι στην άκρη του γηπέδου και να βλέπω ότι με τη χαρά έτρεχε ένα παιδάκι. Ο Νίκος Παρασκευόπουλος, με μια άλλη τσαντούλα, να τρέχει να προλάβει την προπόνηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Το βλέπω να τρέχει, το βλέπω τώρα, ας πούμε, την πόρτα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αυτό το παιδί. Να βλέπω το στρατή να πηγαίνει να κάνει προπόνηση και να πέφτει κάτω και να του πάει το χέρι, να βγαίνει το κόκαλο εδώ, χωρίς να βγει από το δέρμα. Και να το τραβάω μόνος μου, να το φέρω στη θέση του. Το τράβησα και το έφερα στη θέση του. Δεν σχέθηκα τίποτα. Γιατί σκέφτομαι ότι αυτό το παιδί θα κάνει 10 χειρίσεις μετά για να το φτιάξει. Και το έφερα στη θέση του. Ενώ ότι μπορούσα να του κάνω τεράστια ζημιά κιόλας. Εγώ όμως δεν σχέθηκα τίποτα. Το παιδί σχέθηκα. Δηλαδή είναι τόσα πολλά που όλοι με φωνάζαν για να φτιάξω κάτι. Το αν έφτιαξα. Εγώ έκανα τη δουλειά μου. Ένα εργάτη σημαίνει. Και αυτό παραμένω. Φτιάξαμε ομάδες. Φτιάξαμε ξανά άλλη ομάδα. Και βγήκανε στα τελευταία μου τώρα ένιωσα τη μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι αυτό άξιζε που έκανα στον εαυτό μου. Βρήκα αυτά τα παιδιά, βρήκα αυτό το κορίτσι εκεί πέρα που βλέπετε εκεί. Είναι από τις λίγες που είναι ηρωίδα σαν μάνα
δεν πάω παραπέρα. Εργάζεται, συμμετέχει στα κοινά του συλλόγου μας, του ΣΠΑΚΙ. Είναι σχεδόν η μόνη γραμματέα γυναίκα που υπάρχει σε παλεμάχους. Και τα άλλα όλα τα παιδιά που δείχνουν με τέτοια αγάπη που μου δείχνουν, που εγώ ούτε αδέρφια έχω ούτε τίποτα. Κι όμως αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα έργο που είχε παίξει μου φαίνεται και η Παξινού, που λέει, απλώς κατάχρηση κάνω, αλλά ήταν όλοι τους παιδιά μου που λέει. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Ξέρει ο Λάκης ο Αναστασιάδης. Μιλήσει για παιδιά σου. Γιατί είναι, όχι, έτσι τα αισθάνομαι, εντάξει. Πολύ καλά τα αισθάνομαι. Απλώς, ότι ο ίδιος έχει τεράστια προσπάθεια κάνει για όλα τα χρόνια αυτά, για την ίδια δουλειά, ίσως σε καλύτερο επίπεδο. Πάντως, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Έτυχε να είμαι εγώ, λέει το τιμόμενο πρόσωπο. Τίποτα, είμαι ένας φίλος, κοινός φίλος μου. Να ευχαριστήσω τα παιδιά αυτά που τρέχουν για μένα, ναι, για μας. Το μόνο που μπορώ να δώσω είναι η ευχή μου να είναι καλή η οικογένειά σας, να είστε σωστοί, να είστε γεροί όλοι και να μπορείτε να αγαπάτε. Λέει ένας ξένος ερχότανε, το οποίο το έχω κάνει κι εγώ ένα μότο που λέμε στα ελληνικά πάλι. Λέει, εσείς έχετε λέει την καλύτερη θρησκευτική πρόταση, λέει. Δεν υπάρχει ποτέ στον κόσμο, λέει. Το αγαπάτε αλλήλου. Αγαπάτε αλλήλου, δεν πάω το κάνουμε. Ο Νίκος ο Τούλης από την Κρήτη. Γεια σου δάσκαλε Μύρονα, δάσκαλε. Μπράβο, σου να είσαι γερός. Ποιος είναι? Ο Τούλης. Ο Νίκος ο Τούλης, μην μιλάτε λίγο να τον ακούσετε. Γεια σου Νικόλα. Καλό παιδί ρε μαλακά, τα καλά. Μεταβίδασέτα, δεν ακούγεται εδώ. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Νικόλα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε. Μπράβο Μύρονα. Μπράβο Μύρονα. Πάμε, εδώ πάμε, εδώ κοιτάτε εδώ εμάς, εδώ έτσι. Δώσου τώρα το κρατάει. Εδώ, εδώ, εδώ. Τέλεια. Πιο δυνατά ρε παιδιά, να γίνω κόκκιμα, πιο δυνατά. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα θα το πω. Μύρονα, δύο ονόματα. Πες το, για την επόμενη σεζόν. Μύρονα, δύο ονόματα. Εδώ, πρόεδρε, πρόεδρε, εδώ, εδώ και δύο, εδώ, εδώ, κοιτάτε εδώ. Περίμενε, περίμενε, εδώ, εδώ. Τέλεια. Δύο ονόματα θα πεις. Άντε, αρχίστε τώρα, τελειώσατε. Είναι δουλειά του Μύρονα. Αυτό δεν αφορά εσένα. Γιατί εγώ είμαι μέλος. Ναι, ναι, όλα καλά. Ρε φίλε αυτό το κούντα, ρε. Κώστα, ρε φίλε καλύτερα στο λάδι. Μπαρμπαρός ο Μάχης. Προτείνει η ομάδα σου, Μάχης. Μύρονας προτείνει, ας προτείνει. Ύστερα, παιδιά, έχουμε τώρα το καινούριο, την καινούργια πρόταση που υπάρχει για του χρόνου, που ευχόμαστε να είμαστε όλοι εδώ παρόντες, για να τιμήσουμε ύστερα από μια κοινή απόφαση που πήρε η Επιτροπή που ασχολείται με το... με πρόταση δική μου και αποφάσισε το ενέκρινε η Επιτροπή που ασχολείται με τη διοργάνωση. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, εγώ για να μην μακραίνουμε και να μπορέσουν όσοι επιζήσουν να προλάβουν να γίνουν και να τιμηθούν, να βάζουμε δύο από επίτιμους, πώς θα τους ονομάσουμε, βραβευόμενους πρόσωπα, υποψηφίους, οι οποίοι θα είναι από ένας από τη μία το χώρο των
φίλο μας γυμναστών και προπονητών και τέτοια, και άλλοι από το σύλλογο του Σπακίν που εμείς υπηρετούμε εδώ πέρα στο τοπικά. Έτσι. Για του χρόνου πρότεινα και ενέκρινα και επιτροπή τον Θόδωρο τον Πολάτογλου και σαν πρόεδρο του Σπακίν. Και δεύτερο, για τον Νίκο τον Αποστολίδη, ο οποίος τιμά το χώρο και σαν παίκτη και σαν επαγγελματίας του χώρου. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια. Συγχωρέστε μας για